Μάριε Αργυρού, η ομάδα σου δύο φορές επέστρεψε από μια μεγάλη διαφορά. Είχατε την ευκαιρία να πάρετε την νίκη, το play έδειξε τον pointer, δεν πέτυχε το shoot. Αυτό που έκλεισα όμως είναι που λέγοντας είναι ότι ο Αποέλ έδειξε ότι θα είναι εδώ. Πρώτη σας ήττα, αλλά με στο buzzer με τον Κεραυνό. Τι κρατάς εσύ πρώτα απ' όλα από το σημερινό παιχνίδι? Στο σημερινό παιχνίδι κρατώ ακριβώς αυτό που είπες, Ρόδοντε, ότι επιστρέψαμε δύο φορές το σκορ. Εμείς πραγματικά αυτό που θέλουμε να περάσουμε στους παίχτες και πρέπει να το διεκδικούν κάθε φορά είναι να μην σταματάμε ποτέ. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κέρδος για τη φετινή χρονιά και θα θέλουμε να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Τώρα κάποια λαθάκια που γίναν τακτικά και αυτά και ξέρω θα τα δούμε μαζί με τους βοηθούς μου να δουλέψουμε πάνω σε αυτά για να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Τι άλλαξες όταν τα πράγματα ήχναν σκούρα και μπόρεσε ο Αποέλ να επιστρέψει? Είδαμε παίχτες να ανεβαίνουν στο σκοράρισμα. Η άμυνα βελτιωμένη σε ένα μεγάλο βαθμό, λιγοστέψαν και τα λάθη. Εσύ τι είπες στους παίκτες σου, τι άλλαξες εσύ στον πάγκο? Εκείνη την ώρα ήθελα να τους αφυπνήσω λίγο. Από την αρχή ξέραμε ότι ο Κεραυνός στο 4ο δεκάλεπτο δείχνει μια κούραση και εμείς το ξέραμε αυτό και θέλαμε να βάλουμε περισσότερη πίεση. Προσπάθειες να τους κάνω να το πιστέψουν οι παίκτες αυτό και σε κάποια φάση σε ένα time out έτσι λίγο τα είπαμε έντονα και οι παίκτες ανταποκριθήκαν. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι τα λαθάκια που έχω γίνει, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα ναι μεν είναι νεανική, είναι καινούργια, αλλά πραγματικά δείχνει ένα χαρακτήρα το οποίο μου αρέσει και θέλω να δουλέψω με αυτά παιδιά μέχρι το τέλος. Και να κλείσω με μια γενική ερώτηση για τη σεζόν. Από ΕΛ 2-1 ρεκόρ, κερδίσατε στη Λεμεσό την ΑΕΛ που είναι σημαντική νίκη. Η ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σε καλό σημείο, αλλά είναι βελτιωμένη φέτος. Εύκολη νίκη σχετικά με την ΕΝΑΒ και μέσα στον Κεραυνό πήγατε μέχρι τέλους. Ο Αποέλ μπορεί να πάει μέχρι τέλους? Ρωτώ τον προπονητή του Αποέλ. Μπορεί να κατακτήσετε τίτλο μετά από 7 χρόνια? Εμείς αυτό που έχουμε σκοπό, ναι, είναι να κατακτήσουμε. Πρώτα, αρχικός όμως στόχος, εμείς θέλουμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε οπωσδήποτε να μπούμε στα playoffs και πραγματικά εκεί θέλω να οριμάσουν οι παίκτες μέσα από τα παιχνίδια, να βρούμε την ανάλογη χημεία που θέλουμε ως ομάδα να έχουμε, γιατί είπαμε ότι είναι καινούργιοι παίκτες. Και θεωρώ και πιστεύω ότι στα playoffs θα είμαστε εντελώς διαφορετική ομάδα. Μάρια Αργυρού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.